Αρχιτεύσουμε Φλόρινας, κύριε Δήμαρχε Φλόρινας, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Προσβούτερα της Σχολής Κοινωνικών και Αθλητιστικών Σπουδών, κυρία Αντιμεσταμένη της Μεταβάθμισης Εκπαίδευσης, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας, κυρία Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Φλόρινας, κύριε Διευθυντά του Πρώτου Συντάγματος Πεζικού, κύριε Πρόεδρε του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας, ο Συμβατριώτος Μητροπολίτης μας κ. Ιδηναίος, της Ιεράς Μητρόπολης Συνοδήμης Κρασπών και Ορδέας, λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών, σας καλωσορίζει στην αίθουσα θεάρχη του Φιλοεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης ο Αριστοτέλης και όχι στην Αυλή της Αγίας Παρασκευής, στην απόψινή εκδήλωση, που είναι αφιερωμένη στην έναρξη της οικονομικής υποστήριξης του έργου της αποκατάστασης του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής εξαιτίας του σεισμού της 9ης Ιανουαρίου 2022. Διαφορετικός ο στόχος και ο σκοπός της συγκεκριμένης εκδήλωσης από τα προηγούμενα έτη, που ήταν αφιερωμένη στη στήριξη του εκκλησιαστικού κληρονομίου της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Τα δεδομένα αλλάζουν, οι ανάγκες επίσης. Πριν ακριβώς 90 χρόνια, το 1934, οι γυναίκες της πάρτοχης τότε Φλόρινας ζήτησαν από τον τότε διοικητή του στρατοπέδου Φλόρινας τη συνδρομή στρατιωτών, ώστε να χτιστεί ένας μικρός λαός που θα εξυπηρετούσε τον συνοικισμό προσφύγων μοναστηριωτών. Και όντως χτίστηκε ένα μικρό εκκλησάκι, ένα καλλιτέχνη. Σε λίγα χρόνια προσθέθηκε ένας ακόμα χώρος και αργότερα ένα άλλο κομμάτι, πολύ πρόχειρο και επικίνδυνο. Η πίστη, η θέληση και η υπομονή των ιερωτικών μοναστηριωτών και όχι μόνο, οδήγησε μετά από πολύχρονες προσπάθειες, το 1967 έγινε η θεμελίωση και το 1974 τα πυραμίξια, στη κατασκευή του γνωστού μεγαλοπρεπού ναού, η αλήθεια είναι με παρατυπίες, λήψεις και αστοχίες, που έκλεισε 50 και πλέον χρόνια έντονου λατρευτικού, κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου. Και ιδού σεισμός εγένε το μέρες. Και όλα άλλαξαν. Και όλα αναβράθηκαν. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει επέτρεψε την αλωτρίωση της μορφής της και την απαγόρευση τέλεσης ιερών ακολουθιών μέσα στα σπλάχνα της. Έκτοτε, επί 3 χρόνια, χειμώνα καλοκαίρι, όλες οι ιερές ακολουθίες τελούνται στο παρεκκλήσι της Αγίας Υπομονής, με το εκκλησίασμα να τις παρακολουθεί κυρίως από την Αυλή ή την υπόγεια αίθουσα, ανεξάρτητα των καιρικών συνθηκών, ελπίζοντας στη γρήγορη αποκατάσταση του κεντρικού ναού. Με τις μεσητείες της Αγίας και την ενεργοποίηση κατάλληλων διαδικασιών μετά από τόσο καιρό, ξεκίνησαν οι διαδικασίες και οι πρώτες δράσεις άρχισαν να υλοποιούνται. «Χτίζω ναό, αγγίζω ουρανό». Τίτλος προσινής. Τίτλος θεολογικός. Τίτλος λυτρωτικός ελπιδοφόρος. Αλήθεια, ποιος δεν θέλει να αγγίξει λίγο τον ουρανό. Τίτλος που δόθηκε από το Σεβασμό του Μητροπολίτη μας για αυτή την εκδήλωση και που ίσως διατηρηθεί και για τις επόμενες ή για πάντα. Και τον ευχαριστούμε και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Η εκδήλωση δεν στοχεύει μόνο στην έναρξη της προσπάθειας της συγκέντρωσης χρημάτων, που είναι πολλά, αλλά κυρίως στην ορθή, έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης της Φλωρίνης και των χριστιανών της ευρύτερης περιοχής, αλλά και των εκτός Φλωρίνης και των εκτός Ελλάδας. Συνεχίζουμε με τους αναγκαίους χαιρετισμούς. Ο κύριος Παπασοτηρίου, βουλευτής της Φλόρινας, έστειλε μια επιστολή σεβασμένου του Μητροπολίτη Φλωρίνης Δεσπότη και Ορδέας κ. Ιδηναία, επίσημη προσκεκλημένη Ευρωπαϊκή Συμβολή της Ευρωπαϊκής Συμπολίτησης. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην εκδήλωση «Χτίζω ναό, αγγίζω ουρανό»,
Διτεργανώνεται για την οικονομική στήριξη του έργου αποκατάσταση του ελληνικού νοημερική κατασκευή. Δυστυχώ όμω, τα μιλημένε συμβουλευτικέ υποχρεώσει του Λατίνα δεν με επιτρέπουν να βρίσκουμε ανάμεσά σα. Συγχαίρω του διοργανωτέ τη σημερινή εκδήλωση και εύχομαι να είναι επιτυχημένοι ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν η αποκατάσταση και η λειτουργία του ιερού ναού τη Αρχαία Παρασκευή. Σα ευχαριστώ πολύ. Με εκτίμηση του βουλευτή και όλου συμμαχού μα, Παπασοκυρίου Σπάρτο. Κύριε Πάσχα και την περιφυλά φιλόν μα, παρακαλούμε έναν σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σα. Μια ιδιαίτερη εκδήλωση, θα έλεγα. Την έχει ανάγκη η πόλη μα για πολλού λόγου. Γνωρίζουμε όλοι πως η πατρίδα μας είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με την θρησκεία μας. Γνωρίζουμε πως οι κάτοικοι αυτής εδώ της χώρας είναι προσιλωμένοι πάνω στην θρησκεία τους. Βέβαια, αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος αν έξω από την αίθουσα υπήρχαν και άλλοι 200, 300 και εν πάση περιπτώσει δεν πιστεύουν μόνο οι ηλικιωμένοι ή μόνο οι μεγάλοι, γιατί εδώ ως επιτοπλίστων είμαστε κάποιες ηλικίες όλοι και βλέπουμε ότι αυτό μπορώ να πω ότι μας λυπεί και λίγο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταθούμε σε αυτό. Η Ελλάδα είναι απάρχουσα άκρη γεμάτη από εκκλησίες, σκαρφαλωμένα σε βράχια, εκκλησάκια. Όλα αυτά καταδεικνύουν κάτι. Καταδεικνύουν ότι ο πολιτισμός μας είναι βασισμένος πάνω στην θρησκεία μας. Και είναι η ψυχή μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η ψυχή της πατρίδας. Αν ποτέ χαθεί η Εκκλησία μας και η Ορθοδοξία, να είμαστε βέβαιοι πως θα χαθεί και η Ελλάδα. Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί όσο υπάρχουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και τέτοιου είδους εκδηλώσεις και τέτοιου είδους, θα έλεγα, ενέργειες όπως αυτό το οποίο κάνουμε εμείς σήμερα. Νομίζω, σεβασμιότατε, νομίζω, φίλες και φίλοι, πως η Φλόρινα δικαιούται να έχει την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ναούς που έχουμε. Και αν συνέβαινε οτιδήποτε άλλο, γιατί είχαμε πει ακόμα και για να γκρεμίσουμε τον ναό, τότε θα ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο και θα σηματοδοτούσε κάτι. Άρα, λοιπόν, βρέθηκε η βέλτιστη λύση. Πάμε σε μια διαφορετική έτσι, προσέγγιση και αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποστεί η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Νομίζω πως οφείλουμε όλοι να ενώσουμε δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Να είστε βέβαια σεβασμιότατε πως τόσο εγώ προσωπικά, όσο και όλοι εμείς εδώ που είμαστε, αλλά και η περιφέρεια γενικά, θα συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση, όποιο και αν είναι το κόστος. Κατά μία βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, πως δεν είναι το αν θα βρούμε 100, 200, 300, 400 χιλιάδες, όσες χρειαστούν. Αυτό θα γίνει. Εδώ η Ελλάδα έχει χιλιάδες εκκλησίες και χτίστηκαν τότε όταν δεν υπήρχαν τα μέσα. Σήμερα δεν θα γίνει. Εγώ πιστεύω πως θα γίνει. Εκείνο που θέλω να σταθώ και να πω είναι ότι πρέπει να το κάνουμε συνειδητά. Δηλαδή δεν είναι κάτι, μια υποχρέωση να βγάλουμε ένα εκατοστάρι που είναι 50 ευρώ και να τα δώσουμε για την αποκατάσταση του ζημιών. Και λέω συνειδητά γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε ξεφύγει. Είπα στην αρχή ότι ο πολιτισμός μας είναι συνώνυμο της θρησκείας μας. Βλέπουμε πως δυστυχώς έχουμε παρασυρθεί από ένα άλλο είδους έτσι, άλλο τρόπο ζωής, ένα ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Ακολουθούμε όλους αυτούς τους δίθεν παγκοσμιοποιητές, οι οποίοι αρέσκονται σε μια πρωτοποίηση πολιτισμών και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα παραπάνω. Άρα λοιπόν εκεί θα ήθελα να σταθώ περισσότερο και ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με την ψυχή μας συνειδητά, γιατί νομίζω πως από εμάς εξαρτάται και η επόμενη γενιά και η μετεπόμενη. Εμείς μάθαμε να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, να ζούμε μέσα στην Εκκλησία από τους γονείς μας, από εσάς όλους. Γιατί σας το είπα ότι ηλικιακά είμαστε κάπου εκεί.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να παραδώσουμε και στα παιδιά μας κάτι διαφορετικό. Το να υποχρεώσουμε κάποιον να μας δώσει 100, 200, 300 ευρώ δεν λέει τίποτα απολύτως για μένα. Το να τον επαναφέρουμε όμως, γιατί κάτι πρέπει να γίνει και να επανέλθουμε σαν ελληνικός λαός. Δυστυχώς έχουμε ξεφύγει. Πού είναι οι αρετές μας, πού είναι ο πολιτισμός μας και πού είναι όλα αυτά τα οποία δυστυχώς βλέπουμε κάθε μέρα πώς τα κάνουμε, η ευγένειά μας. Αυτό το οποίο χαρακτήριζε τον Έλληνα και τον νομίζω πως δεν το είχε κανένας άλλος λαός. Άρα όλα αυτά μέσα από αυτή την εκδήλωση συμβαμιότατε θα πρέπει να βγουν. Σύντομα θα πρέπει πολύ σύντομα να γίνουν οι ενέργειες αυτές οι οποίες θα πρέπει να προβούν στην αποκατάσταση των ζημιών και εγώ που σας το ξαναλέω πως είτε έτσι είτε αλλιώς θα βρεθεί ο τρόπος και θα γίνει. Το ζητούμενο είναι να επανέλθουμε όλοι εμείς. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Θα είμαι σύντομος. Μόνο 40 σελίδες έχουμε διαβάσει. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη μας, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση χαιρετίζω την εκδήλωση «Χτίζω ναό, αγγίζω ουρανό» της Ιεράς Μητροπολής μας. Μιας εκδήλωσης που υπηρετεί το υψηλό νόημα της ανεδιοδελούς προσφοράς, που αποτελεί ένα πρώτο αλλά ουσιαστικό βήμα για την επαναλειτουργία του Ναού της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος εκπλήγει από το σεισμό της 9ης Ιανουαρίου του 2022. Η σφοδρότητα του σεισμού ήταν τέτοια που μπορεί να προκάλεσε σημαντικές υλικές φθορές και βαθιές ροπνές, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν κλώνησε ούτε διέριξε την πίστη και την αφοσίωσή μας. Για εμάς τους Κορινιώτες, το πνευματικό και συναισθηματικό δέσιμο με την Αγία Παρασκευή είναι βαθιά ριζωμένο στη ψυχή μας. Αποτελεί το στήριγμά μας σε στιγμές αδυναμίες, την παρηγοριά μας σε ώρες θλίψης και την ελπίδα μας σε ώρες δυσκολίας. Από την πρώτη στιγμή, όλοι οι τοπικοί φορείς, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη μας, ενώσαμε δυνάμεις, αναζητώντας την βέλτιστη λύση. Από τη δική μας πλευρά, ως Δημοτική Αρχή, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, καταφέραμε να καλύψουμε το κόστος των αναγκαίων μελετών για την αποκατάσταση του ναού και θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες όπου χρειαστεί. Άλλωστε, ο ναός της Αγίας Παρασκευής, χάρη στην ιερότητά του, και το επιπληκτικό του μέγεθος αποτελεί υψηλής σημασίας προσκυνηματικό τοπόσιμο για την ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας. Φέτος, όπως είπαμε, όπως ακούσατε, συμπληρώνονται 50 χρόνια από τα θυρανίξια του νέου ναού της Αγίας Παρασκευής, που εγκαινιάστηκε το 1974 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Αυγουστίνο. Ενός ναού που τότε υποδομήθηκε χάρη στην αρνή αγάπη, την ακλόνητη πίστη, την ακάμαντη εργασία και τις ανεδιοτελείς προσφορές απλών πιστών που αγκάλισαν τη διαδικασία της ανέγερσης. Σήμερα, μισό αιώνα μετά, έχουμε ιερό καθήκον απέναντι στην παράδοσή μας, την ιστορία μας, στους ανθρώπους των προηγούμενων γενεών να αποκαταστήσουμε τις φθορές και γιατί όχι να παραδώσουμε ένα λαμπρότερο ναό. Σεβασμιότητα την Ενάρχη μας, θα ήθελα να εξάρω τις ειλικρινές ενδιαφέρον σας από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε τα καθήκοντά σας και τον έθιμο ζήλο σας για αυτό το εγχείρημα. Έχετε πει, για να λειτουργήσει αυτός ο ναός, θα κάνω τα πάντα, θα πάω στην άλλη άκρη της γης. Σε αυτή την υπερπροσπάθειά σας, δεν είστε μόνος. Πέρα της δεδηλωμένης υποστήριξης των τοπικών αρχών, σύσσωμη τοπική κοινωνία είναι πλάι σας. Γι' αυτό και σήμερα είμαστε εδώ. Όχι μόνο για να τιμήσουμε και να εκτελέσουμε μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία του Μητροπολίτη μας, αλλά για να εκφράσουμε ενωμένοι κάτω από τη σκέψη της Εκκλησίας την απόφασή μας ότι παρά τις όποιες δυσκολίες της καθημερινότητας, εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Μας έχετε όλους συμπαραστάτες και είμαι βέβαιος πως η συνένωση δυνάμεων για ένα κοινό σκοπό ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας και προοπτικής στον τόπο μας και μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτό. Με τη βεβαιότητα ότι ο τελειωμένος σκοπός της σημερινής εκδήλωσης να ευαισθητοποιήσει και αυτούς που δεν συμμετέχουν σήμερα, σας συγχαίρω όλους για την διοργάνωση
Και έχουμε η Αγία Παρασκευή να μας αξιώσει σύντομα να πανηγυρίσουμε με κάθε μεγαλοπρέπεια και πάλι στον ναό της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό και πριν συνεχίσουμε με την ευκαιρία ώστε να στην ομιλία του Σεβασμιωτά του, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις πάνω από 80 επιχειρήσεις, καταστήματα, όπως και οι ιδιώτες της Φλόρινας, που συμμετέχουν ως χορηγοί, δωρητές, συνδημιουργοί της εκδήλωσης. Τους ευχαριστούμε και να είναι πάνω από καλά. Με τη ιδιαίτερη επίσης χαρά ευχαριστούμε τους εθελοντές εθελόντριες, που κατά βάση είναι εθελόντριες, που όλο αυτό το καιρό αφιέρωσαν ώρες τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο τους στη διανομή προσκλήσεων, στην πληροφόρηση, στη συγκέντρωση δώρων, στη συσκευασία, στην παρουσία, στην ενημέρωση. Όλα αυτά τα πρόσωπα αντιπροσωπεύονται το φωτεινό πρόσωπο της κυρίας Αλεξάνδρας Ματιτσίδου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και τόση η θέλη αυτών των εθελοντών που δέχονταν κλήσεις ακόμα και στα κινητά τους τηλέφωνα και στα mail τους για παραλαβή προσκλήσεων. Σημειωτέω όλες οι προσκλήσεις έχουν εξαντληθεί, ξαντυπώθηκαν και άλλες ως συμπαράσταση και ως συμβουλή στο έργο ή ακόμα και αιτήματα αποστολής τραπεζικού λογαριασμού για απευθείες καταθέσεις. Ένα τέτοιο SMS έχει έρθει και ενημέρωνε για πρόθεση κατάθεσης 1.000 δολαρίων Αυστραλίας. Να είναι καλά. Πριν περάσουμε στην ομιλία του Σεβασμιωτάτου, λίγο τα διαδικαστικά. Επειδή είναι διαφορετική η εκδήλωση και η διαχείριση μιας εκδήλωσης σε έναν ανοιχτό χώρο όπως είναι στην Αγία Παρασκευή, με κεράσματα, κέντρες, καφέδες, ποτάμια ουσιαστικά και τα κεράσματα, και άλλο σε μια κλειστιέψη όπως είμαστε εδώ, απλώς σας ενημερώνουμε όλους ότι καθώς πέρατε, πήρατε όλο και ένα κουταλάκι νερό. Για το έργο. Αναψυκτικά ποτά, καφέδες, φαγητά δεν επιτρέπεται, έχουν εισαγωγή όπως την αίθουσα. Φεύγοντας, θα σας δοθούν σε κασιτίνα αυτά που μας δώσαν οι χορηγοί. Κυκλοφορούν λαχνοί. Η λαχνή πάλι ο όφελος της Εκκλησίας ώστε να συναναζευτούν χρήματα. Πρέπει να εξαντληθούν. Φεύγοντας, όσοι είχετε μπλε λαχνούς, αριστερά βγαίνοντας, θα πάρετε να τους εισαγγελώσετε με τα δώρα που έχουν δώσει χορηγοί. Τρεις κασετίνες με τα φαγητά με τα δώρα θα τα πάρετε δεξιά. Δεν θα τραγουδήσετε εμένα, σεβασμιότατε, ήρθε η ώρα για την κεντρική ομιλία, σας παρακαλούμε πολύ, είμαστε όλοι αυτά και στο βίντεο.